Είναι πάρα πολύ σημαντική η δομή αυτή, η οποία συνεχίζεται. Βέβαια, δεν είναι πρώτη φορά που δημιουργείται, αλλά αναβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο σε νέο κτίριο. Γιατί όταν είναι κανείς ανάγκη, πρέπει να έρθει και να βρει ένα καλό, ευπαρπές περιβάλλον. Και όταν εισέρχεται κανείς μέσα, κάναμε τον εγγυασμό και είδαμε εδώ ότι υπάρχουν, και από ό,τι μου είπε ο Δήμος, περίπου 150 άνθρωποι καθημερινώς παίρνουν τα απαραίτητα, απολύτως απαραίτητο ρύζι, τα βασόλια του, το νερό κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δομή του Δήμου. Βέβαια, θα πρέπει να ευχηθούμε να μην υπάρχει, δυνατότητα ή ανάγκη μάλλον για να έρχονται εδώ, να έχουν όλοι στο σπίτι, στο μισθό τους, να εργάζονται. Γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι λένε δεν θέλω βοήθεια, θέλω δουλειά. Δηλαδή είναι και αυτό ένα αίτημα, ότι να δίνουμε δουλειά στους ανθρώπους, ώστε εν ιδρώτη του προσώπου τους να τρώνε τον άρτο, και όχι να έχουν την αίσθηση ότι τους το δίνει κάποιος, τέλος πάντων χάρη μιας κοινωνικής πρόνοιας. Επομένως, το πρώτο που χρειάζεται η πολιτεία να διοργανωθεί για να δίνει δουλειά στους ανθρώπους. Αλλά φυσικά υπάρχουν και αυτές ανάγκες, και συγχαίρω το Δήμο για αυτή την προσφορά. Και εμείς ως Εκκλησία εργαζόμαστε με τις ενορίες, με τους συνδέσμους αγάπης, αλλά όλοι πρέπει να βοηθήσουμε ώστε οι άνθρωποι να μην στερούνται τα απολύτως απαραίτητα. Ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για το Δήμο Ναυπακτίας, αφού εγκαινιάζεται το νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει από εδώ και στο εξής το κοινωνικό μας παντοπολείο. Ένα κτίριο που πραγματικά αναδεικνύει το μεγάλο έργο το οποίο γίνεται στα όρια του Δήμου Ναυπακτίας από τις κοινωνικές του υπηρεσίες και δομές στον τομέα της πρόνοιας και κυρίως στους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που το έχουν πολύ ανάγκη. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι από τη μία αισθανόμαστε υπερήφανοι, από την άλλη δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε χαρούμενοι, διότι κατά τις συνθήκες που εξακολουθούν να είναι διαμορφωμένες, τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, είναι αναγκαιότητα η ύπαρξη της συγκεκριμένης δομής, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι αναγκαιότητα. Και εδώ θα ήθελα να εκπέμψω από το σημείο αυτό το μήνυμα ότι χρέος της πολιτείας είναι όχι η στελέχωση και η δημιουργία τέτοιων δομών. Αυτή είναι δευτερεύουσα υποχρέωση. Η πρωτεύουσα υποχρέωση και κυρίως του κράτους είναι να διαμορφώνονται συνθήκες αξιοπρέπειας των πολιτών, η οικονομία να είναι σε τέτοια επίπεδα ώστε να μπορούν να αποκριθούν και να μην έχουμε φτωχοποίηση των ανθρώπων, και εν πάση περιπτώσει η ανθρώπινη ζωή να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε όλο της το εύρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι πραγματοποίησαν πραγματικά έναν άθλο μέσα σε λίγους μήνες την μεταστέγαση της συγκεκριμένης δομής και την λειτουργία της πλέον στον νέο χώρο, την υπεύθυνη εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο κυρία Μαρίνα Πατακοπούλου, αλλά και όλα τα στελέχη της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Ναυπακτίας και φυσικά τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη δομή, και να πω ότι και αυτοί, όπως και όλες οι άλλες δομές, θα είναι ανοιχτές στην τοπική μας κοινωνία να αγκαλιάσουν όχι μόνο τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, αλλά και τον κάθε άνθρωπο σε οποιαδήποτε φάση και αν βρεθεί. Καλή δύναμη και καλή παραπέρα πορεία. Είμαι πολύ συγκινημένη πραγματικά σήμερα. Αισθάνομαι ευτυχής που κατορθώσαμε ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνεργασία με το ΕΠΕΚΑ, με εθελοντές, με δωρητές, να έχουμε αυτόν τον αναβαθμισμένο χώρο, το στολίδι μπορώ να πω, και το σύμβολο ενότητας για όλους μας εδώ στο Δήμο Ναυπακτίας. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα εξυπηρετείται πολύ καλύτερα. Όπως βλέπετε, έχουμε και την τραπεζαρία μας, που σε περίπτωση που έρχεται κάποιος βρεγμένος, ανήμπορος, θα καθίσει, θα πάρει το φαγητό του, θα φάει, θα ανέβει επάνω στο ηματιοστάσιο, θα ντυθεί. Εύχομαι να έχουμε και άλλες παροχές στο μέλλον και να όλα να τρέχουν προς το καλό, για το κοινό καλό. Είμαι πολύ πολύ ευτυχής. Σας ευχαριστώ θερμά.